Είπαμε φέτος να επισκεφτούμε την Καβάλα για ένα κοινό κάμπ προετοιμασίας μαζί με τον ΟΘΑ Καβάλας και τον Ολυμπιακό Βόλου. Μια πολύ καλή εμπειρία. Το κολυμπητήριο είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν όλα μέσα, γυμναστήριο, αίθουσα, σάουνα, όργανα για βάρη, η πισίνα δικιά μας, οι συνθήκες είναι άψογες και συνεργασία μεταξύ των προπονητών. Και τα παιδιά δουλεύουν σε ένα υγιέστατο περιβάλλον. Θα βρεθούν εδώ να συμμετέχουν και στα μέσα του Φεβρουαρίου. Ένας λόγος παραπάνω που διαλέξαμε την Καβάλα φέτος για την προετοιμασία μας ήταν οι αγώνες που θα γίνουν σε ένα μήνα το χειμερινό πρωτάθλημα, μια σημαντική διοργάνωση για τα περισσότερα παιδιά. Τα διεθνή meeting όπως τα Νιόβια. Οπότε αποτέλεσε ένα λόγο παραπάνω να έρθουμε να διαλέξουμε φέτος την Καβάλα. Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της κολύμβησης ελληνικής πώς το βλέπετε, τόσο σε πισίνα όσο και σε ανοιχτή θάλασσα? Υπάρχει μια ραγδαία ανάπτυξη και βελτίωση του επίπεδου της ελληνικής κολύμβησης. Αποκορύφωμα τους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, τόσο στην ανοιχτή θάλασσα με το Σπύρο του Γιαννιώτη με το μετάλλιο, αλλά και άλλους αθλητές που πήραν μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αναφέρεται για σοβαρά προβλήματα των χώρων προπόνησης των αθλητών. Πόσο δυσκολεύει αυτό την εξέλιξη και την πορεία των αθλητών στην κολύμβηση? Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για εμάς προπονητές σύγκριση για τα κολυμπητήρια είναι η έλλειψη κατάλληλων χώρων, όντως, υποδομών. Ας πούμε, εσείς τυχεροί στην Καβάλα να έχετε τέτοιο στολίδι. Εμείς στη Λάρισα, μια πόλη τεράστια, ένα κολυμπητήριο απαρχαιωμένο, πάρα πολλά παιδιά δεν χωράμε. Και σε άλλες πόλεις ακόμα περισσότερο. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, πιστεύω, του χώρου μας.